Σε έναν από τους ομορφότερους χώρους αναψυχής και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους, στο ψυχαγωγικό αγρόκτημα υπασίας και περιπέτειας Ράντζο Κιλκής, που λειτουργεί εδώ και 14 χρόνια, συναντώνται οι λάτρεις της υπασίας και όχι μόνο. Με πολύ μεράκι, οι ιδιοκτήτες του Ράντζου έφτιαξαν ένα ιδιαίτερο χώρο για εκμάθηση υπασίας αλλά και ξεκούρασης, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τον καφέ ή το φαγητό του. Λειτουργεί σχολή υπασίας με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, δηλαδή με προπονητές υπασίας, που μπορούν να διδάξουν σε παιδιά αλλά και σε μεγάλους και να τα μοιήσουν στην υπασία. Είναι ένα φυτώριο το Ράντζο, γιατί λειτουργεί και ο Επικός Ομίλος Χιλκής, δηλαδή ασχολούμαστε και αθλητικά με την υπασία, που αυτό συμπεριλαμβάνεται ότι έχουμε συνεχώς νεαρά παιδιά, και αυτός είναι ο στόχος φυσικά του σωματείου, να μπορεί συνέχεια να μοιεί νέους μέσα στην υπασία, να τους προωθεί και αθλητικά να μπορούν να προχωρήσουν στο μέλλον. Στο χώρο υπάρχει δυνατότητα για περιπάτους υπασίας, για βόλτες με άμαξα, θεραπευτική υπασία και τοξοβολία. Στο χώρο λειτουργεί σχολή υπασίας, γίνονται μαθήματα υπασίας, συνεδρίες θεραπευτικής υπασίας, περίπατοι με το άλογο για μικρούς και μεγάλους, είτε μέσα στο χώρο είτε εξορμήσεις στη φύση. Κάνουμε και εκδρομές με τα άλογα, συμμετέχουμε σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες με τα άλογα. Στο χώρο γίνονται βόλτες με την άμαξα, τοξοβολία και βολτούλες με τα πόνι μας. Ξεκινάνε από 5 ετών και φτάνουν μέχρι πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Δεκάδες παιδιά έμαθαν να υπέβουν στο Ράντζο Κιλκής, το οποίο λειτουργεί ως φυτώριο εκμάθησης υπασίας. Στο Ράντζο κάνω περίπου 11 χρόνια υπασία. Έχω ξεκινήσει από την 5η Δημοτικού, τώρα τελειώνω το Πανεπιστήμιο. Και είναι μια δραστηριότητα που είναι αλήθεια, δεν την επέλεξα εγώ όταν μετακομίσαμε στο Κιλκής. Οι γονείς μου ψάχναν να βρουν δραστηριότητες για να περάσω το χρόνο μου και με φέρανε, και από τότε έχει γίνει ένα κόλλημα που το έχω ακολουθήσει και στη ζωή μου. Είναι τρόπος ζωής πλέον. Σου αρέσει? Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι καταρχάς ένας πολύ ωραίος τρόπος άσκησης, γιατί γυμνάζει όλο το σώμα και εκτός από το σώμα γυμνάζει και το πνεύμα, γιατί το άλογο είναι ένα ζώο πάρα πολύ έξυπνο και σου μαθαίνει πολλά πράγματα. Η δημιουργία του χώρου ήταν ένα παιδικό όνειρο. Η δημιουργία δηλαδή του Ράντζου έχει ξεκινήσει από ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα τελικά. Ο στόχος ήταν να μπορώ να μοιραστώ έτσι την υπασία, όχι τόσο μόνο αθλητικά, όσο να μπορεί κάποιος να βρει την ψυχική του ηρεμία όπως τη βρίσκω κι εγώ, και να μπορώ να μοιραστώ με άλλους ανθρώπους τον χώρο αυτό. Και αυτό γίνεται τώρα. Δηλαδή, πέραν της σχολής, είναι ένα αγρόκτημα που μπορεί ο επισκέπτης να δει και άλλα ζώα, αλλά μπορεί να επισκεφθεί και ένα βιολογικό κήπο που έχουμε. Μπορεί να φάει, υπάρχει εστιατόριο με τοπικά και παραδοσιακά εδέσματα του τόπου. Το ψυχαγωγικό αγρόκτημα υπασίας και περιπέτειας Ράντζο Κιλκής είναι ένας χώρος που προσφέρεται για σχολικές εκδρομές.